Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μέρας εκέπραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισαφέτω ενώπιον σου η προσευχή μου μηνωτοβούσιν την δέησή μου. Ό,τι επίστην κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με να το καταβαίνοντα τη λάκων εγενήθιος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκκρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατεύθυντε σε τάφων κρυμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έφετο με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μεχαιρισμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκρυνα τους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με βέλημα εαυτής. Παρεδόθη μου και ούτε ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρεξα προς εν Κύριε όλη την ημέρα διαπέδεσα προς οφές χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα μάσια, η ιατρή αναστήσεις και εξομολογήσονται σου. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και τη αληθεία εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Δυνατή Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το χώσι είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπολήθη. Επεμέδει το νεοργέ σου εφοβερισμή σου εξετάραξέ με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάτουν από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός σωτηρίας ημέρας εκέκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου πνευματοούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίες σου, τον ιόμενον πάσης τα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανόντα της ελεηλέη και εκτιμής, τον επιπλώντα εν αγαπή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται ως αετού ενιώτη σου, ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και ποιόν πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού, Υκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ο μυστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε ανατολέα από της μόνε μάτυνε εφεμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος όσοι φόρτωσε η μέρα αυτός οι άνθρωπος του αγούτος εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίνουν αυτό και ούτε υπάρξει που ούτε την ώστε αυτόν τον τόπο αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τίμας των τρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού και αυτού ποιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπος της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπος της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσος της προσευχής με νότης θέσης μου και ληχθείας σου. Εις άκουσο με τη δικαιοσύνη σου και μίσια της κρίση μετά τον δούλου σου. Ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάντσον. Ότι εν καταδίωξε ο εχθρός η ψυχή μου, ενταπείνωσε και τη ζωή μου, εκάψε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και εκδίεσε με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχτη η καρδία μου, υμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάς τη σέλη σου, εν πείμαση των κυρώς σου και μελέτων, διεπέτησα προς ενασχύρας μου ψυχή ως γη ανιδρώσει.
Σταγείς άκουσα με Κύριε εξέλιξε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μη οδήσει με τις καταβαίνεις του Ισλάκου. Άκουστον πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ο οποίος της ήλπισα. Γνώρισό με Κύριε, εδώ να υπορέψω προσέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θελημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου προκαθοδηγήσει με η ευθύνη και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν την δικαιοσύνη σου εξάξει εκλήψεως την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σκύβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό με, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη σε αντισκρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσό με, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη σε αντισκρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το καθοδηγήσει με η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐν και εις αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ της ειρήνης πάντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστευσε ευλαβίας και φόβου θεσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ της Μεγάλης του Χριστού Αγίας Εκκλησίας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της πόλης και κοινότητας ταύτης πάσης πόλης χώρας και των πιστικούντων εν αυτές. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρφών της γης και χερών ειρηνικών του Κύριου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Πλέον του παρούδων οσοδοκαμόδων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Ευχαριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κίνδυνου και ανάγκης και από το απειλούντος ημάς λοιμού του κορονοϊού. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Των αδελφών ημών των κατά της νόσου του κορονοϊού οργανιζομένων, ιατρών, νοσηλευτών και επιστημόνων. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Αντιλαβούς όσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Κύριε λέησον. Του υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Αγίου. Κύριε λέησον. Των Αγίων ημών εύσανες, εύτους και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Αντιπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ξομολογήστε το Κύριε και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε για το όνομα του Κυρίου μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Άρα Κύριε γίνε το αυτή και έστη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξήξους κατήφες ο εσπλάχνος ταυτήν κατεδέξω τριήμερον, ή να είμαστε ελευθερώσεις των ταθών, η ζωή και η Ανάσταση σήμων, Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
εξίψους κατηθέσομες πλάχνος, θα φύγατε τα έξω τριήμερο, ή να είμαστε ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σήμων, Κύριε δόξα εσύ. Εμήν και αη και σώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δήμα γεννηθείς εκ Παρθένο και Σταύρωση υπομείνας αγάθε. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσες και γερσι δείξες ως Θεός. Μη παρήδησους έμπλασσας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη δι. Της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξα, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εύθους και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον ο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέστης εκ νεκρών η ζωή των απάντων και άγγελος πόντος εν γην εξυνεβώα. Πάσος εκ των δακρύων της Αποστόλης ευαγγελίσασε. Κράξατε ότι νουσε ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος, ο ευδοκίσας ο Θεός Θεός, το γένος των ανθρώπων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αναστάσε του τόφος αληθώς, εσωσίες προσέταξας γυναίξη, κηρύξε την αίγεση, Αποστόλης ως γέγραπτα και δρομαίος ο Πέτρος επέστη το μνήματι και το φως εν το ταφορό κατεπλήτε το όθεν και κατήδε τα οθόνια μόνα. Δίλα λεπιδύνατε εν νυχτή τα προκείμενα επιστέψας εγώ είσαι. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι σώζεις άπαντας σωτήριμον, το Πατρός δωρ' υπάρχεις απάβασμα. Και νυν και αΐ και σ' αιώνας των αιώνων, αμήν. Την ουράνιον πύλη και κύβωτον, το Πανάγιον όρος το ποταγί, με φέλη πίσω με την ουράνιο κλίμακα των λογικών παράδεισων της έβαστη λύτρωση της οικουμένης όλης το μέγα κοιμηλίων ο εν τη σωτηρία εν αυτή διεπράχθη τον κόσμο η αμπέζη των αρχαίων εγκλημάτων δια τούτο πρέσβευε το σωϊό και Θεό των τεσμάτων απεσυντορήσαστε της ευσεβώς προσκυνούσι το Παναγίον τόκον σου. Άνθρωποι το μνήμα σου σωτήρα εσπράγησόντων, άγγελος των λίθων εκ της θύρας απεκύλησε. Γυναίκες σε θεώσαν το έχει γερμένον εκ νεκρών και αυτά ευγγελίσα το της μαθήτα εμ σου ευσίων. Η αρέστηση ζωή των απάντων και διελήθη τα δεσμά του θανάτου Κύριε εδώ εξάρει.
Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τα μοίρα της ταπείς γυναίκες κομίσασε, φωνής αγγελικής εκουτάφου οικούων, πάσωσε των δακρύων και αντιλήπης χαράν κομίσασε, κράξατε ανυμνούσε ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος, ο ευδοκίσας ο Θεός Θεός, το γένος των ανθρώπων. Πριν και αη Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν, έπιση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κρίσης, αγέλατο σύστημα και ανθρώπων, το γένος, υγειασμένε ναέ, και παράδεισε λόγοι και παρθενικών κάρχημα, εξισθεώσε σαρκώθη και πεδίο γέγονε, το προαιώνων υπάρχον Θεός ημών, την σεγάνηση την γάρση μήτραν θρόνων επίσε, και τη σιγαστέρα λατιτέρα ουρανών απειργώσα. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ετήσεις δόξωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορώσεν εκπληλογισθέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύ καθελώντα, και στην εαυτόν Αδάμ εγείραντα και εξάδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, τι τα μοίρα, συμπαθώς της δάκρυση, αμαθήτρια κοινάτε, ο αστράτορε το τάφο άγγελος, προσευθέ και το τεσμυροφόρης, είδετε εμείς τον τάφο και ειστείτε, όσο τη έγαρε ξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφόρη εγγραμμών προς το μνήμα σου φρυνολογούσε, αλλά πες την πρόσφατα σου άγγελος και είπε, θρύνω ο καιρός πέπατε μικρέτε, την ανάσταση δε αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε, προς το μνήμα σου σώτερε νικούντο, αγγέλου τρανούς, προς αυτάς τεγκωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός δερε ξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα με μία τη ουσία, στην τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ζωοδότητε κούσα, ελυτρώσα παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας, χαρμονίδε τη Εύα, αντιλήπης παραέσχες, ρεύσαντα ζωής, ηθήνε προστάφτητα, ο εξούς αρκωθείς, Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to you, O God.
In peace, let us again pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and our Virgin Maria with all the saints. Let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For blessed is your name and glorified is your kingdom, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Εμυροφόρε του ζωοδό του επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενε Χριστον αθάνατον και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εμήνιον, ότι ανέστη Χριστός ο Θεός, παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεο. Εκνεώτητος μου ο εχθρός με πειράζει, τες ειδονές πλεγείμε, εγώ δε πεπίθω σε εσύ, Κύριε, τροπούμε τούτο. Ημισούν τε σιών γεννηθήτως ανδύ, πριν εξπαστήνε ως πόρτος υπόψηγα Χριστός, αυχένας αυκόν του μη βασώνουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, το ζήτα πάντα φως, εκ φωτός Θεός Μέγας, συν Πατρί υπνούμεν αυτό και το Λόγο. Η καρδία μου το φόβο σου σκεπέστα, ταπεινό φρονούσα, μη ψωθήσα, αποπέσει εξού πονηκτήρ μου. Επί τον Κύριον ο αισχικός ελπίδα οδύσει τότε, όντε πήρ τα πάντα κρινή και κολάσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, πάστης Θείος βλέπει και προλέγει, τερατοργή ύψιστα, εν τρισί ένα Θεόν έρπον, είδα και πριλάμπη μοναρχή το Θείο. Εκέ κραξάσι Κύριε, πρόσχες πλήνων μην το σου πόντι, και κάθαρο πλημάρις με από τον Θεέ. Επί τη μητέρα αυτού γύρ, δίνον πως της αυτής αναλύσει, του λαβήν βασάνους η γέρα των βεβαιωμένων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, Θεολογία μονάστρης Αγία, ο Πατήρ Γαράμαρχος, εξού επί ο Υιός Αχρόνος και το Πνεύμα Σύμω προθήθρονον εκ Πατρός ειν εκλάψα. Ιδούδη τι καλόν ή τι τερνόν, αλλή το κατοικήν αδέρφος άμα, εν τούτο γαρ Κύριος επιγγείλατο ζωήν αιωνίων. Του ενδύματος αυτού τα κρίνα του αγρούκτων αγρούκονων και λέβη μη δι φροντίσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, ενώ η διετία πάντα έχετε ειρηνό βραβεύτος, Θεός του το γαρεστή πατήτε και Υιό, ομογούσιον Κυρίος. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός του Σιών εις γενεά και γενεά. The Lord shall reign forever, your God of Zion to all generations.
Εξαναστάς του πνεύματος τους τεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι η εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Τα του άδους κυλεύσας βασιλεία και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε γυναίξη μυροφόρη συνήντησας αντιλήπτης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνησας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε δια τούτο και κόσμος η χέρι τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη της Αγίος Μητρός ημών ξένης και των δύο αυτής θεραπευμίδων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Παυσιρίου και Θεοδοτιώνος των αυτά αδελφών. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαδίλα, του εν Σικελία και Τιμωθέου και Αγαπίου των μαθητών αυτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μακεδονίου, τι αυτή η μέρα η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερμογένους και Μινά και του Οσίου Πατρός ημών Φίλωνος Επισκόπου Γενωμένου του Καλπασίου και μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλίππου Πρεσβυτέρου και του Αγίου Μάρτυρος Βαρσίμου και των δύο αυτού αδελφών. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ελάδιος ο Κομενταρίσιος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Ζωσιμάς εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Προδρόμου, του Βαπτιστού Ιωάννου, πλησίων του τάφου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου εν το Ολύμπο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου, του εν Κλίστου, του εν Κύπρου ασκήσαντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Χέσον αδίσον τον κορδέ. Ο Θεός, φωτός αναστέρων και ειρήνη δεσπόζοντα. Ο Ιησούς, εσύ, ειν όνο πρέσβης,
της οφθαλμής των σωτηρίων, όλα εις επέστη εκ Θεού Χριστέ εσύ, Θεός μου. Σε τον εμπειρή δρασίσαντα, πέδασε ολογήσαντας και παρθένο αγκυράτο ενικήσαντα, Θεό. Και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Ενεσάτω πνοή πάσα τον Κύριον. Ακρόασος του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε το Θεόν ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σωστία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Σου. Εκ του κατά Ιωάννην, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Κυριακήν εφανέρωσε με αυτόν ο Ιησούς τις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών, και λέγει το Σίμων υπέτω, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτό, ναι, Κύριε, εσύ είδες ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βός και τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι, Κύριε, εσύ είδες ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπε αυτό, Κύριε, σι πάντα είδας, σι γινώσκεις ότι φιλώσω. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν λέγωσι, ότι εις νεότερος εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου και άλλο σε ζώσει, και ίση όπου θέλεις. Τούτο δε είπε ψημένον ποιο θανάτω δοξάσει τον Θεό. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολούθη μου. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ονειδά από Ιησούς ακολουθούντα, ως και αν έπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλουμε είναι ως έρχομαι την προσέ, σύ ακολούθη μη. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ο καποθνίσκει. Αλλά κύπεν αυτό ο Ιησούς ότι ο καποθνίσκει. Αλλά εάν αυτόν θέλουμε είναι ως έρχομαι την προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής των μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Εστίδε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν. Ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων, χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίδα ο Θεός ημών εκτός Σου άλλου μου κείδεμε, το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η Χριστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρίθε διά του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια πάντως ευλογούνται στον Κύριο υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρι ποπίνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσε. Ελεήμον ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικυρμών σου εξωάριστον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γυμώστο και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σύμπουνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εγγύσισε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν
Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέγχει εκτιρμής, ύψωσον κέρας και στην ανορθοδόξον, και αδόκουσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες παναχρόντες, ποινησίμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμε του μικής οποίου σταυρού προστασίες την ημέρα παρανίωθη δυνάμενα σωμάτων, και σύστημη εδόξου προφήτη προλόγου και βαπτιστού Ιωάννου, τον ειδόξο παρεφέρουν και προπαρεφέρουν Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων Αγίων Αποστόλων και Σαποστόλων, τον Αγίης Πατέρα μου Γαλλών Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασίλη του Μεγάλου, Γρηγορή Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λεμόνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ανμύρης, Σπυρίδωνος Πισκόπη του Μυθούντος και Νεκταρίου Πεταπόλεως των Θαυματουργών, τον ειδόξο μεγάλο μαρτύρο Γεωργίου Πεπεοφόρου, Δημήτρη του Μυροβλήτου, Θοδόρο, και Στρατιλάτου και Μινάν Θαυματουργού, τον ηρωμαρτύρο Χαραλάμπου και Ελευθερίου, τον ειδόξο μεγάλο μαρτύρο γυναικών Θέκλα, Βαρβάρα, Αναστασία, Κατερίνη, Κυριακή, Φωτεινή, Μαρίνη, Παρασκευή και Ειρήνη, τη Αγία Σοπερθένο Μάρτυρα, Μαρκέλη και Απολίτητο, του Σοπερπλασσομονίκονο, Πατανοήτη, του Σερικηφόρου, του Λεπρού, τον Αγίο και Δικαίων Θεαπατώρων και Μκιάνη, τη Αγία Μικρόσημων Ξένη και των δύο αυτή τεραπενίδων, των Αγίων Παύλου Παυσιρίου, Θεοδοτίων ω των Αθαδέλφων, Βαβίλα του Σκελία Τιμωθέ και Αγάπιου των Μαθητών αυτού, Μακεδονίου, Αναστασίου του Πέσου, Αγίου Μαρτίνου Νομογένου και Μινά, του Σιωπατρόσιμων Φίλων, Σουπισκόπου Καλπασίου, του Σιωπατρόσιμων Φιλίπου, Πρεσβυτέρου, Ασίμου και των δύο αυτών αδελφών, του Αγίου Ελαδίου Κομενταρίσιου, του Αγίου Ζωσιμά, του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου και του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, του Εν Κύπρο ασκήσαντος, ότι η Θεία Μνήμη εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυλέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και λέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ομάτι Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψαν την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ειδού καραβούτον ειν μακαριούσιν με πάσε εγένε. Ειν τιμιωτέραν των χερουβίν,
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός. Ότι ο Άγιος εστί
θαύμα, δια θανάτου θάνατος, πάντενος υφανίστη, ίσον μη ανυμνήσει σου και της μη προσκυνήσει σου, την Ανάσταση λόγε και την αγνώς εσαρκείτε κούσασε Θεοτόκον εις τες πρεσβείες απαντός λύτρωσε της γέννης. Free the guard.
Αγίος ο θάνατος, ελέησον ημών.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Σώτε, σώσον ημάς. Εν και την ειρήνη, Κύριε, δεηθώμεν,
αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σπαναγία Σαφράτου, προβληγμένης η δόξα της πίνης ημών και σώσον ημάς και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι σαν το κράτος και σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού, save us, the Son of God, who rose from the dead, do you wish chant, Alleluia. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, Θεός σου Σιών, η γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς, Κύριε Θεόν, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. In peace, let us again pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and of the Virgin Maria, with all the saints, let us commit ourselves and one another, and our whole life to Christ, our God. For you are good and loving God, and to you give glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever. And unto the ages of ages. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φραφόμεν εν αυτή. Εξίψους κατήλθεσο εσπράγμος τα φύνη κατέ. From our blessings, glory to you, O
Oh.
προσεύχομαι. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε ο Θεός μου. Σοφία. Προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προσεύχομαι. Τέκνο Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο να μαρτωλούσωσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτου είναι ήθη, ή να είναι μη, πρώτου ενδείξητε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν, προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό εις ζωήν αιώνιον. Το δε βασίλει των αιώνων αυθάρτο αοράτο μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Make your vows unto the Lord our God and perform them. Let us be attentive. God is known in Judah, his name is great in Israel. Wisdom. The readings from St. Paul's first letter to Timothy. Let us be attentive. Timothy, my son, the saying is sure and worthy of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. But I am the foremost of sinners, but I receive mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience for an example to those who are to believe in him for eternal life. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory to the ages of ages. Amen. Ειρήνη μη της αναγενώσκωση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Wisdom arise, let us hear the holy gospel. Peace be unto all. Και το πνεύμα της. Έξω κατά Λουκάνα, η Ευαγγελία το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το χειρό εκείνα γένετο εν το εγγύζει τον Ιησού νησίρχο τυφλός της εκάθετο παρά την οδόν προσετών. Ακούσας δε όχλου διαπραγωμένο επί θάνατο τι ταύτα. Απήγγειλαν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και βόησε λέγον Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον. Και οι προάγοντες επιτίμουν αυτό να σιωπήσει. Αυτός δε πολλομάλλον έκραζε. Ιε Δαβίδ ελέησον με. Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλεσεν αυτόν αχθήνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτό επιρώτησεν αυτόν λέγον, τι σι θέλεις πίσω. Ο δε είπε, Κύριε, ή να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσε. Και παραχρήμα ανέβλεψε και ακολούθη αυτό, δοξάζω τον Θεόν. Και πας ο λαός ειδών εδωκαίνων το Θεό. The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. At that time, as Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. And hearing a multitude going by, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. And he cried, Jesus, son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and commanded him to be brought in. And when he came near, he asked him, what do you want me to do for you? He said, Lord, let me receive my sight. And Jesus said to him, receive your sight. Your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. Exalt you.
φιλατώμενοι, σε δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
us complete our supplication to the Lord. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. For this holy church and for those who enter it with faith, reverence, and the hope for God, let us pray to the Lord. And breath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, the guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For everything that is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Χριστιανάτα, τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα, επέσχυνα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθος. Commemorating our most holy, blessed and glorious Lady, the Theotokos, and of the Virgin Maria with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. By the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, to the ages of ages. Love one another, that with one mind we may confess. Pater Aion, Ke Aion Pneuma, Triada Omousion, Ke Αστήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήν την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθεν, ομοούσιο το Πατρίδιο τα πάντα εγένετε. Το δημάς του ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρία κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έναν τομίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά του γραφάς. Και ανερχόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης πριν εζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ορκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρή και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father the Almighty, Creator of heaven and earth and of all things visible and invisible, and one Lord Jesus Christ, the begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, uncreated, of one essence with the Father, from all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man.
And he was crucified for us under Pontius Pilate, and he suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom shall no end. And in the Holy Spirit of the Lord, the giver of life, who sees in the Father, who would gather with the Father and the Son to worship and glorify, who spoke to the prophets. In one holy Catholic Apostolic Church, I confess in baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of each to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβο πρόσχομεν, την Αγίαν αναφορόν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίαν ενέσεων. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit with all of you. Let us lift up our hearts. Anos komen tas kardias. Ekomen proston Kyrio. Let us give thanks to the Lord. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Νικίων ύμνων άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα μετά του τον κύριο. Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Αγαός, πλήρης ο ουρανός και η γη την δόξη σου. Take it, this is my body which is broken for you, for the remission of sins. Amen. Drink of it, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Be it accepted upon us, to tu esti to aema mu, to tis kenis diathikis, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
και η Παρθένο Μαρία. Keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. Remember also, Lord, those whom each one of us calls to mind, and all your people. And grant that with one voice and one heart, we may glorify and praise your most honored and majestic name, of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών με the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. Having remembered all the saints, let us again in peace pray to the Lord. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord that our loving God has received them at his holy heavenly spiritual altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξίωσον εμάς δέσποτα με τα Παρησία σαν κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και Λέγη. Άρχον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αρχείων εμείς οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκριση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσκει μας από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. Grace, mercy, and love for us of your only begotten
and Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Αγίες the holy gifts for the holy people of God. Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Thank you.
Ο
ορθή με τα λαμπώντα των θείων Αγίων Ακράτων, ουρανίων και φρικτών, το οποίο του Χριστού μυστηρίου να ξέρει στο θέση του τον Κυρίο. Help us, save us, with mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are our sanctification, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of the ages. Amen. Lord, bless those who praise you and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power. And do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our nation, to those in public service, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. To you give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, επιτελούμε τεσσαρακοθήμερο πεμπτημόσιο νοδέηση προς ανάπωση του κεκειμένου εν Χριστώ αδελφού μας Γεωργίου Κοσμοπούλου. Today we commemorate the 40th day anniversary since the passing in Christ of our beloved George Kosmopoulos, and we entreat our Lord to place his soul in life everlasting. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου των Αγίων ο χορός έβρε πηγή τη ζωής και θύραν παραδείσου ευρωκάγω την οδόντρια της μετανοίας το απολωλός πρόβατον εγώ ημι ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου εικόνημι της αριδόξης σου οι καισθήματα πέροντες μάτων οι κτήρισσοντας τον πλάσμα δεσποτά και καθάρισσον σιές πλακνία και την πόθινη πατρίδα παράσχομη παραδείσου πάλι ποιόν πολίτην. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. I am an image of your ineffable glory, although I bear the scars of transgression on your creation. O Lord, take pity and bless me by your compassion. Grant me the homeland for which I long, and once again make me a citizen of heaven. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός τον δούλο σου και κατάταξον από τον παραδείσο όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δικαίοι εγκράσους είναι ως προστήρες τον και κοιμημένον δούλο σου ανάπαυσον παρολών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τον πυλαμβές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες Άγιωση ο Πατήρο Άναρχος, ο Θεσσιν Άναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα φώτισον ημάς πιστη συλλαπεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Και νίκαι αεί και εις τους αιώντας των αιώνων αμήν χαίρεσεν η Θεός αργήτε κούσα εις πάντως σωτηρία
της γένες των ανθρώπων έβρατον η σωτηρία, δια σου έβριμε παράδεισο, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Θεό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και την ψυχή του δούλου σου, σώτεραν άποσο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκρατος παρθένος, η θεώνας χώρος κύσεσα, πρέσβευε του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Have mercy on us, O God, according to your great love, we pray that you hear us and have mercy. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, again we pray for the repose of the departed servant of God, Georgios, and for the remission of his voluntary and involuntary transgressions. May the Lord our God place his soul in their righteous repose. Let us ask for the mercies of God, the kingdom of heaven, and remission of his sins from Christ, our immortal King and our God, Kyrie eleison. Amen. Kyrie eleison. Ο Θεός του πνευμάτων και πασαρκός, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωή τον κόσμο, στον δωρησάνος, αυτούς Κύριε ανάποσο την ψυχή του κεκειμένου δούλου σου Γεωργίου, και δάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, αμήν. Εν τόπο χλωερό, αμήν. Εν τόπο αναψύξεως, αμήν. Εν θα πέντε πασαδίνη λύπη και στεραγμός πανομάρτη με το παραφού πραχθένα λόγω εργοδιανίας αγαθός και φιλάνθρωπος το συγχώρησε, ότι πει στον άνθρωπο στο ζήσει του και θα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος τους αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant, Georgios of Christ our God, and to you give glory with your Father who is everlasting, your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Amen. May your memory be eternal, and remember my blessed brother in Christ. Aeonias Rivnimi, Aksomakariste, Kaidniste, Adelfeimon. Aeonias Rivnimi, Aeonias Rivnimi. Χριστός ρωτάει τον πρώην τυφλό, τι θέλεις να κάνω για σένα.
Τι θέλεις? Εκείνος ανέκραζε. Κύριε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Και ο Χριστός αμέσως ανταποκρίνεται. Τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι σε θέλεις πίσω? Ο Χριστός πάντα μας ακούει. Πάντα φουγκράζεται τον πόνο μας. Πάντα λαμβάνει την προσευχή μας, την οικεσία μας. Πάντα είναι στο πλευρό μας. Δεν μας αφήνει ποτέ. Και όταν γίνεται το θαύμα και γιατρεύεται ο τυφλός, ο Κύριος ανταποκρίνεται. Η πίστη σου σε σωκέσε. Η πίστη σου σε έχει σώσει. Όταν με πίστη ζητάμε από το Θεό και προσευχόμαστε στο Θεό, Εκείνος πάντα ανταποκρίνεται. Δεν μας αφήνει. Δεν μας εγκαταλείπει. Και τον ρωτάμε, αρκεί να είναι προς δόξα Του, αρκεί να είναι για τη σωτηρία μας, αρκεί να είναι προς όφελος. Και εκείνος όχι μόνο μας ακούει, αλλά αυτό που ζητάμε το κάνει. Γιατί το λέει και σε άλλο σημείο το Ευαγγέλιο μας, ότι ετείτε και δοθήσετε ήδη. Να ζητάτε και θα σας δοθεί. Αρκεί να έχουμε πίστη. Και πόσα άραγε θαύματα, πόσα μεγάλα από τα ευεργετήματα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι ζητάνε στα θαύματα να δουν κάτι το φαντασμαγορικό, κάτι το εντυπωσιακό, να περπατάνε στο είδο, στο νερό, στη θάλασσα, να μετακινούν όρη και βουνά. Τα θαύματα όμως που μας δίνει ο Θεός πλουσιοπάροχα είναι αυτά τα οποία πολλές φορές οι άνθρωποι τα εκλαμβάνουμε ως υποτυπώδιος βασικά. Ένα παιδί που μας αγκαλιάζει, που μας χαμογελάει. Μια εκκλησία που είναι ανοιχτή και άνθρωποι έρχονται παρά το κρύο, παρά τις αντιξοότητες και ανάβουν το κερί τους και προσεύχονται. Ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει στο σπίτι του, στη γυναίκα, στο παιδί του, αντί να τρέξει στην αμαρτία και στην κόλαση. Αυτά είναι θαύματα. Αυτά τα απλά. Αυτά τα βασικά. Αλλά και ταυτόχρονα με αυτά τα θαύματα να ζητάμε και εκείνα τα οποία είναι επίσης βασικά. Όταν ακούσαμε τις ευχές στην αρχή της χρονιάς του Μεγάλου Βασιλείου για το πώς, τι πρέπει να ζητάμε, τι είναι βασικό, τι είναι απαραίτητο. Να βοηθήσει ο Θεός την Εκκλησία Του, να βοηθήσει την νεολαία μας, να ενδυναμώσει το γύρας, να γεμίσει τα σπίτια μας με αγαθά, να μας δώσει πίστη, ομόνοια, προσευχή και καιρό μετανοίας. Αυτά λοιπόν, να τα ζητάμε. Και όταν μας ρωτάει ο Χριστός τι σου θέλεις δώσω, εμείς να έχουμε έτοιμοι το αίτημά μας. Αυτά τα οποία είναι βασικά για τη σωτηρία μας, για την οικογένειά μας και για τον κόσμο μας. What do you want me to give you? This is the question that our Lord and Savior is asking the blind man. This blind man was on the roadside begging, hearing a great noise, a great multitude, and asked, who is this? And the response was, Jesus of Nazareth. And the blind man started raising his voice before the Lord departed, before he moved on to the next pastoral visit, to the next ministry that he had. Lord Jesus, Son of David, have mercy on me. He's calling him Son of David. Why? Because we know he's from Bethlehem. They told this blind man that he's Jesus of Nazareth. The town of Bethlehem
is the town of the village of Bethlehem is the village of David. Why is the blind man calling him son of David? This is a totally different area. He is not deaf. He heard well. Jesus of Nazareth. But he said, Lord Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. Why son of David? When they call him that he is from Nazareth. But indeed, Jesus is from Bethlehem. He is from the generation and the lineage of David the king. But this is not to indicate where he lived or where people thought he was from. This is to indicate where he comes from. And the messianic prophecies are very clear that the son of David will be the Messiah, the Messiah. He would be the Savior. He would be the Redeemer, the Lord and Savior. So he is not calling him son of David to specify place of origin, but to specify that he is sent from God. He is the Son, the Word of God. And his faith later on, when he received his sight, made him well, because he believed that Christ is God. He asked him for a miracle. Christ asked him, what do you want me to give you? Now ask yourselves this question. When God appears to you and tells you, what do you want me to give you? Do you have an answer ready? What is the most important request and petition that we have to ask from God? For the blind man was to receive his sight. He asked that. He became well. His sight was restored. But let's face it, he could see even before he had his sight restored. Because he saw something that others who had these eyes couldn't see. He saw that Jesus is indeed sent from God. He believed in him. His spiritual eyesight was whole, was complete, was perfect. We ask from God for health, to be strong so we can go to work, to be healthy this time of everything that's happening in the world, to be able to use his gifts, our intelligence. You see what happens with people when they lose their mind, when things go wrong, either psychologically or mentally. To be able to use the capacities that he's given us and the senses that he's given and bestowed upon us. Sight, hearing, everything else. But most important, to see his will, to see who he is, and to recognize his presence in our lives. This blind man had already done that. He had accepted him. He believed in him. That's why Christ, after he made this miracle happen, he said, your faith has made you well. So ask yourselves, when God comes and asks you, what do you want me to give you? What's your request? And in faith, ask him. Ask, and he will be delivered. Kyrios Eleison. Ευλογία Κύριε και έλεος αυτού έλθει, θυμάστε αυτή θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, πλειάς Αγία δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός των Σιμών, τες πρεσβείς Πανακράτου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του και ζωπής του Αυρού, τη χάρη του Ζωδόκου Τάφου, προστασίστε στη μήνα κουρανία του δυνάμενο σωμάτων και εσύ στη μήνα δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Δόξων και Παραφήμων Αποστόλων.
των Ιων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μεροβλή, του Μαρκέλης και ο Πολίτητος Νίκονος που μετανοείται, του Αγίου Ρωμάρτυρος Ελευθερίου, του Σονικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Αγίου Μάρτυρος Βαβίλα, της Αγίας Μάρτυρος Ξένης, των Αγίων Φίλων Οσκοπού Καρπάσων και Νεοφύτου Εγκλήστου, the Holy Higher Martyr Babylas, the Venerable Ξένη, Φίλων Bishop of Karpasa, Neofytos the Recluse, whose name days we commemorate and all the saints have mercy upon us and save us as a good, kind, merciful and loving God. Ον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς Κύριε φίλετε εις πολλά διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Please be seated. I would like to, first and foremost, wish a happy name day to Xenia, who has her name day today. Χρόνια πολλά, happy name day. Best wishes for health, happiness and blessings in your life. Also, to congratulate our executive council. Yeah, last week we had the affirmation of the Paris Council that will serve for 2021. And we would like to congratulate the executive council, President Nikos Polikidis, Vice Presidents Nikos Thanatopoulos and Chronis Tsembelis, the Secretary Joseph Rocco, and the Treasurers Thomas Zervas and Kostas Tsakos. We wish you all and entire all the wonderful, wonderful people of our volunteers a good and productive year. We pray that this year we have our festival. We pray that this year we have our ministries complete with the grace of God. We pray for things that are important for the continuation of the parish of the church. But in the meantime, we ask all of us, as this is the month that we start committing our stewardship, to do our best to commit our stewardship donations for the church so that we can make everything possible and in a time with all these expenses of heat and everything else, it is important that the church has all the assistance from all our good parishioners and all our families. May God bless you, may God be with you, and we see you God, with the grace of God to have a wonderful, healthy and joyous week. Καλή εβδομάδα και καλή ημέρα για όλους σας.